Ούτε φαίνεται να κοντοζυγώνει η ώρα που θα πάρει το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες όμως η Τουρκία. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Και έχεις αποκλειστικά στη διάθεσή σου το προσχέδιο διεύρυνσης της Κομισιόν που έχει πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές στις σχέσεις Βρυξελών-Άγκυρας. Η παρουσίαση της έκθεσης αναμένεται την επόμενη Τετάρτη. Στοιχεία στη διάθεσή μας, είναι στη διάθεση του Sky και αναφέρει λοιπόν η Κομισιόν ότι υπάρχει ανησυχία για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για το κράτος δικαίου στην Τουρκία, όπως επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τέλμα από το 2018, καθώς και η Τουρκία συνέχισε να απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα σημειώνει το προσχέδιο για τη διεύρυνση σε σχέση με την Άγκυρα ότι δεν υπήρξε πρόοδο στην ευθυγράμμιση με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια, όπως επίσης ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι πηγή εγκληματικών δραστηριοτήτων και ομάδων που είναι ενεργές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς τονίζεται ότι ναι, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, λένε οι Βρυξέλλες σε θετική ατζέντα με την Τουρκία, αλλά πάντα με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο. Δηλαδή τα πάντα εξαρτώνται από τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Και τέλος, σημειώνεται ότι είναι προς το στρατηγικό συμφέρον ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο. Σαφώς θα υπάρχουν αναφορές ελληνοτουρκικά και στο Κυπριακό. Αυτό το προσχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση και περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη.